Μαζί μα ο Παναγιώτης Σπυρόπουλο. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την εξέλιξη. Ο Γιώργο Καραϊβά, πολύ παλιό στο αστυνομικό ρεπορτάζ, τον γνώρισε και προσωπικά. Πριν έρθουμε όμω στην προσωπικότητα του ανθρώπου, να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ Παναγιώτη για το τι ψάχνει η αστυνομία, τι είναι αυτό που ερευνά. Ψάχνει του εντολεί, του ενοικιαζόμενου εκτελεστέ, όπω αναφέρει, που υπέγραψαν το συμβόλαιο θανάτου σε βάρο του Γιώργου Καραγκβά. Έτσι το χαρακτηρίζουν οι αξιωματικοί του τμήματο δύο εξεγκλημάτων κατά ζωής. Και αναζητούν ουσιαστικά αυτού που προείπαμε στι υποθέσει με τι οποίε είχε ασχοληθεί και ερευνούσε. Οι δράστε, ακούσαμε τουλάχιστον δύο ακάλυπτα πρόσωπα, φορούσαν ρούχα στρατιωτική παραλλαγή, επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα σκούτερ. Ο συνεπιβάτη, να σου πω ότι πυροβόλησε αρχικά εν κινήσει και στη συνέχεια κατέβηκε από το σκούτερ και πυροβόλησε τουλάχιστον 12 φορέ από πολύ κοντινή απόσταση τον με το όπλο που ακούσαμε. Αν γνωρίζουμε αν κάθε μέρα κάποιο έστεινε καρτέρι έξω από το σπίτι του ήξερε τι κινήσει του ή αν κάποιο τον ακολούθησε από τη δουλειά του. Ε, Υπάρχει ε, η εκδοχή ε, ενδεχο, των δύο ομάδων ουσιαστικά, που έδρασαν ε, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Οι, οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν αποκλείουν. Να μιλάμε για μια ομάδα συνεργών που ακολουθούσαν τον Γιώργο Αεραεβά από την Κηφισιά, από την τηλεοπτική εκπομπή που ε, συνεργαζόταν μέχρι το σπίτι του στον Άλυμο και να έδωσαν το σύνθημα προκειμένου να δράσουν οι εκτελεστέ. Mm -hmm. ή ακόμα δεν αποκλείουν, αν και έχει λιγότερε πιθανότητε, οι ίδιοι εκτελεστέ να τον ακολουθούσαν από την Κυφυσιά έω και το σπίτι του στον Άλυμο, ή ήξεραν τόσο πολύ καλά μετά από προπαρασκευαστικέ ενέργειε τι συνήθειέ του, την καθημερινότητά του και γνώρισαν τι ώρα ακριβώ mm -hmm. θα φτάσει στο σπίτι. Να υπόθεση δολοφονία παρακολουθούν διακριτικά και στελέχη τη Αντιδημοκρατική Υπηρεσία. Προ το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξει που να αφορούν το δικό του αντικείμενο και υπάρχει μια προ το παρόν ποινική κατεύθυνση. Σε αυτή την υπόθεση. Να σου πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι καταθέσει και οι μαρτυρίε δύο τουλάχιστον υπαλλήλων του Δήμου που προέβαιναν σε κυπουρικέ εργασίε στο Ατσίλιο στο... δίπλα στο, στο οποίο παρκάκι, εξελίχθηκε ναι. η δολοφονία. Είδαν και του δράστε και το όχημά του, από πού κατευθύνθηκαν και πώ ακριβώ εξελίχθηκε η δολοφονία. Τώρα, οι αξιωματικοί τη ασφάλεια πρώτα απ' όλα προβαίνουν σε μια χρονική και γεωγραφική, θα σου έλεγα, χαρτογράφηση των κινήσεων του Γιώργου Καραϊβά. Προκειμένου να δουν το πώ ακριβώ έχει κινηθεί, κινηθεί, για να δουν αν μπορούν να βρουν βίντεο από κάμερες ασφαλεία mm -hmm. σε όλη αυτή τη διαδρομή που να έχει καταγράψει τι κινήσει είτε των παρατηρητών είτε των mm -hmm. ίδιων των δραστών. επίση και μία σάρωση των επικοινωνιών. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, προκειμένου να εντοπίσουν είτε ύποπτε επικοινωνίε, πρώτα απ' όλα κινητά τηλέφωνα αριθμού, mm -hmm. και στη συνέχεια ύποπτε επικοινωνίε που ενδεχομένω ε, να αφορούν ε, τι ενέργειε και τι επικοινωνίε ε, των ε, ε, δραστών. Ε, Επίση δεν αποκλείουν, όπω σου είπα, ε, μάλλον συγγνώμη, μία από τι από τι 12 βολίδε, έχει καρφωθεί στο αυτοκίνητο του γνωστού δημοσιογράφου. Ε, γι' αυτό λένε οι εξωματικοί ότι ενδεχομένω πυροβόλησε εν κινήσει αρχικά ο δράστη αστοχώντα, προκειμένου να εφηνδιάσει mm. ε, τον ε, στόχο του. Γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο όχημα μεταφέρθηκε σε ειδικό θάλαμο αποστηρωμένο τη γεύση εγκληματολογικών ελληνών, προκειμένου να εξερευνηθεί. Τώρα ο Γιώργο Καραμπάη ένα πολύ αγαπητό συνάδελφο, πολύ παλιό στο χώρο συνολικά και ειδικά βεβαίως στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εκεί έγραψε την προσωπική μεγάλη επαγγελματική του ε, ιστορία και έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Ε, τι άνθρωπος ήταν λοιπόν, Παναγιώτη, να πούμε δύο λόγια και για την προσωπικότητα του Γιώργου. Κοίταξε να δεις, ΣΥΕ. με τον Γιώργο ξεκινήσαμε σχεδόν παράλληλα τη δημοσιογραφική μας πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 90, με βοήθησε, τον βοήθησα, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο άκουσμα της είδηση ε, ε, που έπρεπε ουσιαστικά και εγώ να καλύψω, επικράτησε μια παγωμάρα, μια θλίψη για έναν ε, βέβαια, άδικο σο. και βίαιο ενό αξιοπρεπού συναδέρφου. Το μόνο που θα μπορούσα να σου πω, ότι ε, έχει αφήσει το στίγμα του στο αστυνομικό ρεπορτάζ, με τον τρόπο που λειτουργήσε επί σειρά ε, ετών, ε, με ιδιαίτερη και μεγάλη μαχητικότητα και έναν ιδιαίτερο τρόπο γραφής, θα σου έλεγα εγώ, γιατί... Ε, για μένα ήταν καλύτερος εφημεριδάς από ότι τη, στα τηλεοπτικά στούντιο. Από τον γνωρίζουμε βεβαίως και οι περισσότεροι. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.